εμένα εδώ. Λύγεις τα πονεράκια σου. Ξανά. Και κάτω και πάνω δουλεύουμε. Μένω. Άμα που δεν μπορείς να πάρεις τα χεράκια σου από πίσω την πετσέτα, μπορείς να κάνεις το ίδιο εδώ μπροστά. Πάνω. Μένω. Μεσούλα. Σφίξε την κυλίτσα σου. Ξανά το ίδιο. Και μένω εδώ. Πάνω. Πάνω. Ένα τρελό. Κατ, κατ. Και το γυαλιό. Το ίδιο. Πάνω. Έτσι μπράβο το τι μπορούμε να κάνουμε με μια πετσέτα. Ξανά. Έτσι. Και μένω. Πάνω. Πάνω. Ξανά. Έλα ακόμα δύο φορές. Και μένω κάτω. Έτσι. Το ίδιο. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Μπράβο σας. Μπράβο σας εσάς, κορίτσια. Είσαστε καταπληκτικές. Και με μια πετσέτα τι κάνουμε. Και μετά όταν τελειώσεις... Σκουπίζεστε, βεβαίως. Καταπληκτική η πρόταση σας, μπράβο σας. Ναι, και... εσύ δουλεύεις και τα χεράκια σου. Για δώρα δεν άκουσα για σήμερα. Όχι, δεν είπαμε για δώρα. Ναι, να μας πείτε βεβαίως. Για τη Λάρνακα, για τους φίλους μας τη Λάρνακα βεβαίως τα δώρα. Στο Ινστιτούτο της Αμερικανικής Ακαδημίας, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, δηλαδή που λέει ο λόγος, όχι που λέει ο λόγος, αν θέλετε και κάθε μέρα κάνετε ζούμπα. Κάθε μέρα κάνετε ζούμπα. Για ένα μία δωρεάν. Δύο σε δύο άτομα. Δύο άτομα στο τέλος βεβαίως θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Ή αν θέλετε κάντε την τώρα παιδιά, πάρτε μας τώρα τηλέφωνο από τη Λάρνακα όλοι οι φίλοι, για να, αν θέλετε να χορέψετε ζούμπα, για να μην τα σμίξουμε μετά τα υπόλοιπα τα δώρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς καλή συνέχεια. Φιλάκια. Πάμε εμείς τώρα να καλημερίσουμε την Αριστονίκη μας. Γεια σου Αριστονίκη. Γεια σας. Τι θα πούμε σήμερα. Θα πούμε γιατί ένα παιδάκι μπορεί να γίνει επιθετικό. Γιατί. Τι συμβαίνει με τα παιδάκια. Λοιπόν, η επιθετικότητα είναι ένα θέμα που το συναντάμε